Καλησπέρα σε όλους. Λέγομαι Στέλιος Κούκας και είμαι ζαχαρούχος. Συνήθως έτσι το λέω. Επανέρχομαι στην κυρία που ανέφερε την δύναμη των λέξεων και ότι θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, να τα ονοματίζουμε. Έχω μια μικρή ενστασούλα σε αυτό, έτσι μόνο και μόνο για να... γιατί μερικές φορές οι λέξεις τρομάζουν, όχι εμάς, τρομάζουν τους άλλους που είναι δίπλα μας. Πάσχω από διαβήτη τύπου Β. Για μένα είναι τύπου βλακείας. Γιατί όταν διαγνώστηκε η προδιάθεση για τον διαβήτη, δεν έδωσα καμία σημασία. Φαντάστηκα ότι... ο μικροβιολόγος μου το είπε, έκανε λάθος, ότι αποκλείεται να συμβεί σε μένα. Ναι, ήμουν νέος και ωραίος τότε, δεν τα σκέφτεσαι αυτά. Δεν θα συμβεί ποτέ σε μένα αυτό και πάει λέγοντας. Εδώ πρέπει να σας πω ότι ήμουν πάντα υπέρβαρο άτομο, έτσι, από την νεανική μου ηλικία. Η σχέση του βάρους, του υπέρβαρου, με το κανονικό βάρος σε εκείνα τα χρόνια ήταν μικρή. Τώρα είναι μεγάλη. Δηλαδή τότε ήμουν ένα 20-15-20% πάνω από το κανονικό μου βάρος. Τώρα είμαι 50% πάνω από το κανονικό μου βάρος. Εν πάση περιπτώσει, έγινε αυτό. Εδώ να πω κάτι άλλο πάλι όσον αφορά το παρελθόν. Ίσως να το προκάλεσα εγώ. Αυτό που είπα προηγουμένως τύπου βλακείας, λέω πιθανώς να το προκάλεσα εγώ. Γιατί στην ηλικία των 20 κάτι χρόνων, 23-24, όταν πήγα στρατιώτης, είχα την ευτυχία και την ατυχία να είμαι τέταρτη εξουσία στο τάγμα. Η σειρά ήταν διοικητής, υποδιοικητής, λοχαγός, καψιμητζής. Εγώ ήμουν ο καψιμητζής. Με αποτέλεσμα να διαχειρίζομαι χρήματα και να έχω ό,τι θέλω σε αυθονία. Έτρωγα λοιπόν πάρα πολλά γλυκά. Και όταν λέω πάρα πολλά γλυκά, το εννοώ. Μπορεί να ήταν και 10 πάστες την ημέρα, σχεδόν κάθε μέρα. Αυτό ήταν ένα έναυσμα, είμαι σίγουρος. Στην πορεία έμαθα ότι σε όλους τους ανθρώπους το πάνκρεας είναι προγραμματισμένο να εκκρίνει ινσουλίνη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εγώ υπερκατανάλωσα εκείνη την ινσουλίνη που μου είχε δώσει ο Θεός και το πάγκρεας, κάνοντας αυτό, το οποίο ήταν για 10 μήνες και πιστέψτε με, ήταν πάρα πολύ κακό, χωρίς να μπορώ να το συνειδητοποιήσω τότε. Και στη συνέχεια έκανα μια εξέταση, διαγνώστηκε ότι υπάρχει μια προδιάθεση, σας είπα δεν του έδωσα σημασία, προχώρησα σαν να μην συνέβαινε τίποτα και κάποια στιγμή αυτό εκδηλώθηκε σαν διαβήτης. Ξεκίνησαν οι τιμές του ζαχάρου να ανεβαίνουν, κάποια στιγμή άρχισαν να σκαρφαλώνουν, με αποτέλεσμα να μην μπορώ να το ελέγξω και ούτε με φάρμακα ούτε με κάτι άλλο. Προσπάθησα να κάνω χιλιάδες προσπάθειες δίαιτας και τα λοιπά, δεν απέδωσαν για χιλιάδες λόγους και το αποτέλεσμα ήταν να εκδηλωθεί η ασθένεια σαν ασθένεια. Πρέπει να σας πω ότι εγώ ήμουν τυχερός, γιατί ακολουθήθηκε αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα οι οποίοι δεν ξέρουν ότι έχουν διαβήτη. Δεν υποπτεύονται ότι μπορεί να νοσήσουν από τον διαβήτη. Κάποια στιγμή πριν από χρόνια έπεσε στα χέρια μου ένα φυλάδιο που έλεγε αυτό ακριβώς. Το οποίο στην πορεία επαληθεύτηκε από αυτά που συνάντησα και που βρέθηκαν μπροστά μου. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν ότι έχουν διαβήτη ή ότι μπορεί να νοσήσουν. Πρόσφατα νοσηλεύτηκα στο Λαϊκό. Από εκεί ξεκίνησε η ουσιαστική διαδικασία μου. Κατά κάποιο τρόπο είμαι μόνιμος κάτοικος Λαϊκού, για χιλιάδες λόγους. Γνώρισα μία κυρία η οποία τυφλώθηκε από τον διαβήτη. Δεν ήξερε ότι είχε διαβήτη. Και έφτασε κάποια στιγμή να έχει τιμές ζαχάρου γύρω στο 5-5,5, δεν θυμάμαι πόσο μου είπε, και ξύπνησε ένα πρωί και δεν έβλεπε από το ένα της μάτι καθόλου και από το δεύτερο μάτι έβλεπε κάποιες σκιές.
και βέβαια δεν γινόταν τίποτα. Και έχω συναντήσει και άλλες περιπτώσεις εκεί πέρα που είναι δυστυχώς κακές. Πιστέψτε με ότι όταν ξεκίνησα τα πράγματα ήταν στο κακό του στο χάλι. Οι τιμές ζαχάρου ήταν αλλού για αλλού. Μεγάλες διακυμάνσεις. Οι σχετικές εξετάσεις, αν είσαστε εξοικειωμένοι, αυτή η γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη ήταν στα ύψη. Μιλάμε για 9-10 μονάδες. Τραγικά, έτσι. Τώρα είναι από το 6,8, 6,7, 6,9, έτσι, στις τελευταίες εξετάσεις. Θέλω να πω λοιπόν, για να τελειώσω την παρουσίασή μου και τις πληροφορίες, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτές οι μελέτες που γίνονται κατά καιρούς στα νοσοκομεία ή από διάφορους φορείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε εμείς οι όποιοι ασθενείς, έτσι, σε αυτές τις μελέτες. Όταν ξεκίνησε, είπα, α, θα γίνω πειραματό ζώο. Δεν είναι έτσι. Η πρώτη σκέψη που έρχεται, νομίζω, είναι ότι είσαι πειραματό ζώο. Όχι, δεν είσαι πειραματό ζώο. Είσαι ένα λιθαράκι που μπαίνει σε μια βάση και χτίζει κάτι καινούριο, το οποίο θα βοηθήσει εσέναν σε πρώτο επίπεδο, αλλά πάρα πολλούς ανθρώπους σε δεύτερο επίπεδο, οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν την εμπειρία σου, τα αποτελέσματα των ερευνών σου, την βελτίωση του φαρμάκου, οποιοδήποτε φαρμάκο είναι αυτό. Νιώθω πάρα πολύ τυχερός που συμμετείχα σε αυτή τη μελέτη. Εάν χρειαστεί, θα συμμετάσχω και σε άλλες. Έτσι, ήδη έχω κάνει κάποιες άλλες μελέτες κτλ. Και θέλω να πω, γιατί άκουσα ότι οι συμμετοχές των συλλόγων και των ασθενών ήταν, όπως ανέφερε ο τελευταίος ομιλητής, πάρα πολύ μικρή. Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση, πρέπει να υπάρχει συμμετοχή. Είναι πολύ μεγάλα τα ωφέλη τα οποία προκύπτουν από αυτές τις μελέτες και από τη συμμετοχή όσο περισσότερο μεγάλου δείγματος ασθενών κατά περίπτωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.